Στο πάνελ έχουμε τέσσερις ανθρώπους, οι οποίους εγώ προσωπικά θεωρώ ότι μπορούν να μας βοηθήσουν, να μας εξηγήσουν κάποια πράγματα και να τους καλέσω πάνω για να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά. Έχουμε λοιπόν καταρχήν τον Δημήτρη το Δεστέ, ο οποίος είναι ο Business Unit Director για τη Xiaomi στην InfoQuest. Εκεί. Τη Μαρία την Καπελάκη, η οποία είναι Country Manager για τον Βόλο στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Πού είναι η Μαρία? Α, εδώ. Σε έχασα. Λοιπόν, το Σοκράτη το Ζαχάροφ, που είναι Business Development Director στην D-Link. Εκεί. Ανεβαίνουμε πάνω, Δημήτρη. Έχει και σκαλάκια. Έχει και από εκεί. Και τον Κωνσταντίνο το Ζεμπέκη, το είπα σωστά, που είναι ο εμπορικός διευθυντής καταναλωτικών προϊόντων της Σόμφη. Αφήστε μου μόνο μία, κρατήστε το μικρόφωνο, έχουμε ένα πρόβλημα με τα μικρόφωνα. Καλά, πάμε. Για να μιλήσω να καλά. Πώς? Ναι. Ήμουνα 8 χρόνια. Απλώς έχουμε ένα μικρόφωνο. Αυτό είναι το εγώ. Γιατί το άλλο μας υπομπούκα φταίει. Δεν έκανε καλό connect. Λέω. Λοιπόν. Για να μ' ακρηγορούμε. Λοιπόν, και για να μην αρχίσετε, θέλω το εξής από όλους σας. Θέλω ο καθένας από την πλευρά του να μου ορίσει τι είναι το smart home. Α, ξεκινήσω από τις κυρίες. Μία κυρία, δηλαδή ξέρετε πόσο σπάνια έχω σε πάνελ κυρία. Δηλαδή, ευχαριστώ πολύ. Και φίλοι κιόλας, εντάξει. Λοιπόν. Για μένα είναι απλά τα πράγματα στο μυαλό μου. Απλά. Ναι. Okay. Smart home είναι ένα σπίτι που μας δίνει κάποιους αυτοματισμούς και μας διευκολύνει την καθημερινότητά μας. That's it. Περιλαμβάνει μεγάλη ανάλυση, αλλά με δύο λόγια, ναι. Okay. Για δώστε σε κάποιον από τους δύο δίπλα σου να δω τι θα πούνε. Okay. Κοίτα, αυτή τη στιγμή, λοιπόν, υποτίθεται ότι υπάρχουν αρκετές έξυπνες συσκευές. Ναι. Και στην Ελλάδα και παντού. Τώρα, το θέμα είναι ότι μάλλον δεν είναι τόσο έξυπνες, ειδικά στην Ελλάδα. Δηλαδή, μάλλον δεν χειρίζονται έξυπνα. Και το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή οι περισσότερες συσκευές είτε λειτουργούν με κάποια σενάρια που βάζει ο χρήστης και όχι μόνο. Άρα, σε ένα μέλλον, μάλλον το έξυπνο σπίτι θα είναι αυτό που οι συσκευές θα συλλέγουν πληροφορίες, θα αναλύουν και θα παίρνουν αποφάσεις. Υπάρχουν κάποια παραδείγματα. Αυτό είναι AI πολύ μέσα. Ναι, αλλά βασικά αυτό είναι το smart home στην εφαρμογή του. Λέω εγώ έτσι. Okay. Για το βάλουμε λίγο γρήγορα για να ορίσουμε τι είναι το smart home. Γιατί. Πολύ ωραία. Ωραία, πάρτε το. Εγώ θα έλεγα ότι το βλέπουμε από άλλη οπτική γωνία. Τι θέλω να πω. Γι' αυτό ακριβώς είναι και πιο ενδιαφέρον. Αν το βλέπετε όλοι από την ίδια οπτική γωνία, δεν έχει νόημα. Σωστά. Ουσιαστικά, όσο αντιμετωπίζουμε, εγώ θεωρώ το smart home σαν ένα νέο trend, σαν μια νέα τάση κλπ, το αδικούμε. Τι εννοώ. Εννοώ πως ουσιαστικά το smart home έρχεται και δίνει, καλύπτει μια μεγάλη ανάγκη του σύγχρονου ανθρώπου. Η ανάγκη αυτή ποια είναι? Η ανάγκη για χρόνο, ελεύθερο χρόνο, όχι μόνο για ασχολίες, αλλά και για προσωπικό ελεύθερο χρόνο. Αυτό το πράγμα, λοιπόν, αυτοματοποιώντας, όπως είπανε και οι προλαλήσαντες, αυτοματοποιώντας όλες τις καθημερινές λειτουργίες ρουτίνας που έχει μέσα ένα σπίτι και που φυσικά σχετίζεται με όλες τις ηλεκτρολογικές συσκευές, κερδίζεις χρόνο. Κερδίζεις χρόνο και μπορώ να πω κιόλας και ενέργεια. Κερδίζεις χρόνο, ενέργεια. Αυτοματοποίηση, έξυπνο. Κωνσταντίνε. Καλησπέρα. Η Μαρία μίλησε. Ένα από εδώ και ένα από εκεί θα το πάμε. Λοιπόν, αν θέλαμε να ορίσουμε το smart home αυστηρά, να δώσουμε έναν ορισμό, θα λέγαμε ότι... Τον ακούτε σπίτι, κάτω. Έξυπνο σπίτι. Okay. Σπίτι, λοιπόν, είναι το σπίτι στο οποίο οι λειτουργίες του εκτελούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να χαρίσει ασφάλεια, άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας στον κάτοχό του. Αυτός είναι ο τυπικός ορισμός του έξυπνου σπιτιού. Πολύ πιο τυπικός πεθαίνεις, όμως. Μπράβο. Στη Σόμφη προσπαθούμε να κάνουμε έξυπνο σπίτι παγκοσμίως τα τελευταία 10 χρόνια.
ήμασταν χωματομήσεων σε τοπικό επίπεδο 50 χρόνια και τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε βγει στο κινητό προσπαθώντας να ορίσουμε το έξιμο σπίτι. Ο ορισμός λοιπόν του έξιμου σπιτιού. Μ' άρεσε το προσπαθώντας πριν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ο ορισμός λοιπόν του έξιμου σπιτιού δεν είναι τόσο απλός. Είναι πολύ δυναμικός. Απλώνεται πάρα πολύ. Και αν αρχίσεις να το ορίζεις, μπορείς να πεις όλα αυτά που είπαν εδώ οι συνομιλούντες, τα οποία είναι εντελώς σωστά. Σίγουρα έξιμο σπίτι δεν είναι ένα έξυπνο προϊόν το οποίο την χάνει να είναι WiFi, έχει ένα application και το χειρίζομαι. Έξυπνο σπίτι δεν είναι ούτε δύο ούτε τρία έξυπνα προϊόντα, τα οποία μπορεί να έχουν επίσης το δικό τους application. Γιατί δεν είναι. Δεν δημιουργούν οικοσύστημα, γιατί έχει τρία διαφορετικά application. Ούτε αυτό είναι έξυπνο σπίτι. Έξυπνο σπίτι λοιπόν είναι ένα σύστημα το οποίο έχει ένα application. Okay, και από εκεί και πέρα έχει ένα minimum λειτουργιών οι οποίες μπορούν να συνεργαστούν. Δηλαδή θα βάζει ένα minimum λειτουργιών που μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους ώστε να δώσουν όλα αυτά τα ωφέλη, γιατί δεν μπορείς να έχεις ωφέλη με μία-δύο-τρεις λειτουργίες. Ενώ το maximum λειτουργιών που μπορεί να φτάσει ένα σπίτι πάει στο άπειρο. Χαριτολογώντας το λέω αυτό. Δηλαδή μπορεί να βάλεις τα πάντα μέσα. Μπορείς να βάλεις τα πάντα μέσα. Λοιπόν, υπάρχει. Αυτό που υπάρχει και είναι πάρα πολύ σημαντικό που ελέγχουμε εμείς είναι τα έξυπνα ανοίγματα. Δηλαδή, ένα μέρος του σπιτιού το οποίο είναι πολύ σημαντικό για να δώσεις ασφάλεια, να έχεις εξοικονόμηση ενέργειας και άνεση, είναι ο έλεγχος των ανοιγμάτων του σπιτιού. Ωραία. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Okay. Το ρίσαμε το σπίτι, κράτο μικρό. Τώρα με ακούτε εμένα. Δεν ακούτε σε εμένα, εμένα δεν χρειάζεται να μάθουμε. Λες, να έχω εγώ το μικρόφωνο. Λοιπόν. Στον Κωνσταντίνο, αφού κρατάς το μικρόφωνο. Στην Ελλάδα, ποια είναι η κατάσταση? Δηλαδή, πες μας λίγο τι κατηγορίες συσκευών υπάρχουν στην ελληνική αγορά. Καθένας σας πει από τις δικές του εταιρείες, έτσι, για να βγάλουμε μια άκρη. Είστε πιο μεγάλοι παίκτες, οπότε θα βγάλουμε μια άκρη. Στην Ελλάδα, οι κατηγορίες οι οποίες προσπάθησε η αγορά να βάλει τον κόσμο στο έξυπνο σπίτι ήταν οι εύπεπτες κατηγορίες. Δηλαδή, ήταν η έξυπνη κάμερα. Κάποια στιγμή βρήκανε έξυπνα συστήματα συναγερμού. Ενώ τελευταία βλέπουμε κάποιους έξυπνους θερμοστάτες που πάνε στη λογική όχι της ασφάλειας, αλλά κάμερες, θερμοστάτες. Ωραία. Τι άλλο? Ωραία. Κάμερες και συστήματα ασφαλείας. Αυτό. Και ανιχνευτές και κάποια. Αυτά. Okay, από εσάς αυτό? Όχι, από εμάς δεν είναι αυτό. Από εσάς τι είναι? Από τη Somfy. Η Somfy είναι μια από τις εταιρείες που προσπαθεί να βάλει τα πάντα κάτω από εκεί. Οπότε ελέγχει. Τι έγινε στην Ελλάδα, σε ρωτάω? Τι κατηγορίες? Στην Ελλάδα έχουμε όλες τις κατηγορίες. Έχουμε συστήματα ελέγχου ενέργειας, επιπέδων ενέργειας, θερμοστάτες. Έχουμε κάμερες ανιχνευτής κίνησης, συστήματα συναγερμού. Έχουμε μικροδέκτες που ελέγχουν τα ανοίγματα του σπιτιού. Έχουμε αυτόματες κλειδαριές που ανοιγοκλίνουν. Έχουμε έλεγχο του φωτισμού μέσα από micro receivers. Έχουμε τα πάντα. Πουλάνε. Τι ενδιαφέρον υπάρχει, ναι, ναι, για το θες πιο κομψά. Έχουν αρχίσει και πουλάνε. Έχουν αρχίσει και πουλάνε πολύ. Αλλά το πρόβλημα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά είναι ότι δεν είναι προϊοντικό. Όλες οι εταιρείες έχουν τοποθετήσει πολλά έξυπνα προϊόντα στην αγορά. Πολλά. Τα έχουν απλώσει και χρειάζεται ένα επαναπροσδιορισμό το πράγμα, γιατί θεωρούμε ότι ο κόσμος είναι λίγο μπερδεμένος και αυτό το κάνει διστακτικό. Ωραία. Το κρατάμε αυτό. Μαρία. Εσείς τι έχετε? Τι διαθέτουμε στην αγορά? Έχουμε μία ποικιλία από αισθητήρες κίνησης, διαρροής νερού, θερμότητας, υγρασίας, σιρήνες. Σιρήνες συναγερμού, να το πω ολοκληρωμένα. Αισθητήρες καπνού, παγίδες για τις πόρτες. Έχεις ξεχάσει κάτι? Έχω ξεχάσει κάτι. Δεν ξέρω τι έχει ξεχάσει. Εσύ είσαι country manager. Αλλά έτσι όπως το πας μου θυμίζει κάτι έχω ξεχάσει και δεν μπορώ να θυμηθώ τι είναι. Λοιπόν, άρα έχετε κι εσείς. Η βασική μας κατηγορία είναι τα power line που θεωρούμε ότι είναι το backbone για να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο. Και εκεί βασίζεται όλο το έξυπνο σπίτι. Εκεί λοιπόν εμείς έχουμε αναπτύξει κάποιες λύσεις οι οποίες προσφέρουν, όπως είπαμε και πριν, εξοικονόμηση ενέργειας και μας βοηθάνε να αυτοματοποιήσουμε το σπίτι μας. Ωραία. Οι οποίες λειτουργούν βάσει προτύπου Z-Wave συγκεκριμένα της Devolo. Έχουμε επιλέξει αυτό το πρότυπο που είναι το πιο ευρέως γνωστό παγκοσμίως. Από όσο ξέρω, είναι πάνω από 2.000 συσκευές αυτή τη στιγμή που κυκλοφορούν στην αγορά. Οπότε, συμπληρωματικά, έχουμε βγάλει και αυτή την κατηγορία. Όχι, τώρα προσπαθώ να καταλάβω λίγο την αγορά. Ξέχασα ο Κωνσταντίνος. Όχι, όχι, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος απλώς έχει θέσει ένα θέμα το οποίο θα επανέλθουμε. Απλώς θέλω λίγο να ορίσουμε κατάσταση στην Ελλάδα, κατάσταση στο εξωτερικό, για να επανέλθουμε σε αυτό που έθεσε πολύ σωστά. Σοκράτη, σειρά σου. Δύο, από εδώ θα παίρνεις. Θυμήθηκα
Θυμήθηκες και άλλα προϊόντα. Περιμένει τώρα, δηλαδή. Sorry, Σοκράτη, αλλά πες μου, δηλαδή, τι θυμήθηκες άλλο. Έχουμε πάρα πολλούς κωδικούς, οπότε. Έχουμε πάρα πολλούς κωδικούς, ναι. Φυσικά, έξυπνες πρίζες. Ντίμερ. Ξέχασες τις πρίζες. Θα γίνει πανικό στην Black Friday. Ήταν μόνο οι πρίζες. Εγώ ακούω ότι στην Black Friday μόνο έξυπνες πρίζες τα πολλούνται. Εμείς Powerline. Εσείς Powerline. Ναι. Οκ, λοιπόν, Σοκράτη. Έξυπνες πρίζες, έλα ξεκίνα. Η Μαρία δεν άφησε και τίποτα. Όπως και να έχει και εμείς στην αγορά και μάλιστα συγκεκριμένα στην ελληνική, έχουμε προϊόντα. Καλά, όλα μας τα προϊόντα είναι έξυπνα υπό μία έννοια. Ναι. Αλλά έξυπνα προϊόντα έχουμε και εμείς. Τις λεγόμενες έξυπνες κάμερες που ακολουθούν, ανοιχνεύουν κίνηση κλπ. Έχουμε τις έξυπνες μπρίζες και για να διαφοροποιηθώ λίγο θα πω ότι είμαστε και η μοναδική εταιρεία επώνυμη αυτή τη στιγμή που έχουμε έξυπνο πολύ μπρίζο. Έτσι. Λοιπόν. Θέλω ένα τέτοιο. Τι σημαίνει αυτό. Μικρό ή μεγάλο. Είναι τεσσάρων θέσεων που σημαίνει ότι μπορείς απομακρυσμένα τέσσερις συσκευές να τις ελέγχεις, αλλά να βλέπεις και όλες και την κατανάλωσή τους. Είναι ένα προϊόν που έχουμε κάνει. Λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο. Βεβαίως. Είναι ένα προϊόν που έχουμε κάνει μια καλή συνεργασία με μεγάλους συνεργάτες, όπως είναι και ο Καυκάς. Τον αναφέρω απλά, δεν κάνω διαφημίσεις. Απλά έχουμε ένα δίκτυο συνεργατών. Από εκεί και πέρα έχουμε και εμείς διακόπτη, μάλλον αισθητήρα για διαρροή νερού και πιθανόν διαφοροποιούμαστε διότι είναι καθαρά εντελώς ανεξάρτητος. Τι σημαίνει αυτό. Δεν χρειάζεται ρεύμα από μπρίζα. Το βάζεις όπου θέλεις, εκεί που έχεις το πρόβλημα, αφήνεις κάτω τον αισθητήρα και το μόνο που χρειάζεται να έχει το σπίτι ή όποια εγκατάσταση, ένα Wi-Fi για να επικοινωνεί με τον έξω κόσμο. Ρεύμα δεν χρειάζεται, Wi-Fi όμως χρειάζεται. Χρειάζεται. Το οποίο Wi-Fi χρειάζεται ρεύμα. Όχι, τι θέλω να πω. Πολλές φορές αυτό που σε ενδιαφέρει η διαρροή νερού είναι σε σημείο που δεν υπάρχει μπρίζα. Το ξέρω, πλάκα κάτι. Εγώ πρέπει να το ξεκαθαρίσω. Ναι, ναι, στο. Από εκεί και πέρα λοιπόν, φυσικά για να λειτουργούν όλα αυτά και ερχόμαστε τώρα σε αυτό που ανέφερες, για να έχουμε καλό αξιόπιστο Wi-Fi και ένα δίκτυο εσωτερικό, χρειάζονται τα υπόλοιπα προϊόντα μας, Powerline, Extenders κ.ο.κ. Αυτά από μένα. Ωραία, λοιπόν, Δημήτρη. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, εμείς έχουμε το βασικό προϊόν που χειρίζεται όλα αυτά. Άρα το τηλέφωνο. Okay. Και το έχουμε και δηλαδή και πολύ μεγάλος αριθμός καταναλωτών ήδη το έχει στα χέρια του. Επίσης, έχουμε τη μεγαλύτερη πλατφόρμα και να κουμπώσουν όλα αυτά πάνω. Δηλαδή, η Xiaomi έχει τη μεγαλύτερη πλατφόρμα IoT στον κόσμο με πάνω από 270 εκατομμύρια χρήστες. Άρα έχει και πολλά data που μπορεί να τα προσαρμόζει. Προς το παρόν, λοιπόν, έχουμε αρκετά προϊόντα οικιακής χρήσης, από σκούπες που σκουπίζουν μόνες τους, μέχρι βραστήρες που μπορεί να ρυθμίζεις τη θερμοκρασία του νερού. Έχουν και μια ρυσιέρα, αλλά την κόψανε. Λοιπόν, αλλά το βασικό και αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Δηλαδή, είμαστε σε πολύ πρώιμο στάδιο. Η Xiaomi έχει πάνω από 2.000 προϊόντα, τα οποία είναι όλα συνδεμένα μεταξύ τους, τα οποία είναι όλα σε ένα app. Και κάνουν πραγματικότητα αυτό που λέμε το smart home. Γιατί ο χρήστης απλά, εύκολα, μπορεί να πάρει προϊόντα τα οποία είναι προστά, τα οποία είναι ασφαλή. Πολύ σημαντικό είναι ότι όλα μας τα προϊόντα πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα προσωπικά δεδομένα και να κάνει τη ζωή του καλύτερη και πιο εύκολη. Αυτό. Ωραία. Να σου πω, κράτη το μικρόφωνο. Κράτησα. Για πάμε στο επόμενο. Γιατί θέτω λίγο το πεδίο. Τι θα δούμε μετά. Δηλαδή, τι είναι το επόμενο, δηλαδή, εσείς από το εξωτερικό που μιλάτε, τι σας λένε, τι συσκευές θα δούμε, είναι κάτι που... Άκου, Δημήτρη, θα σου πω, εγώ δεν θα σου πω τι μιλάμε, εγώ θα σου πω τι είδαμε. Αρχές Οκτωβρίου ήμασταν στο Πεκίνο, στο κάμπους της Xiaomi και είδαμε πραγματικά ένα ολόκληρο σπίτι το οποίο είναι όλο smart home. Δηλαδή, είχε εστίες, είχε φίλτρα νερού, είχε πλυντήρια, είχε ψυγεία, είχε ένα full παιδικό δωμάτιο με έξυπνες συσκευές. Τα πάντα. Έξυπνη πιπίλα είχε. Έξυπνη πιπίλα ακόμα όχι, τώρα φτιάχνουμε. Λοιπόν. Συγγνώμη, παρένθεση, αλλά αυτό είναι προσωπικό. Όταν έκανα το παιδί μου, μου κάναν πλάκα οι συνάδελφοι, επειδή είμαι πολύ tech free και τα λοιπά, ότι πρέπει να αγοράσω μια Bluetooth πιπίλα. Δεν υπήρχε. Γι' αυτό σε ρωτάω, πώς υπάρχει τώρα. Γελάει. Τη σκέφτηκε για το μωρό και εσύ τώρα λες τι χρήσιμο που θα ήταν. Αυτό. Ωραία. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι
πραγματικά αυτά τα προϊόντα κάνουν καλύτερη τη ζωή. Και πραγματικά έχουν λόγο ύπαρξη. Δηλαδή δεν είναι μόνο μια γκαζετιά, να το πω έτσι απλά. Δηλαδή το ότι έχεις μέσα στο σπίτι σου έναν ιονιστή, ο οποίος αν έχεις μια παγίδα στην πόρτα και καταλαβαίνει ότι ανοίγει το παράθυρο, μπαίνει σε λειτουργία, άρα ο αέρας που αναπνέεις είναι πολύ καλύτερος, είναι πολύ σημαντικό. Άρα, εντάξει, okay, άρα βλέπουμε τα πάντα. Μάλιστα, τα πάντα. Σωκράτη, βλέπεις κάτι άλλο και το κάλυψε, είπε τα πάντα και τελείωσε. Αλλά θέλω, ωραία, στο εξωτερικό, από το εξωτερικό, πού σας λένε ότι πάει η κατάσταση, δηλαδή ποιες είναι οι συσκευές εκείνες στο κομμάτι του smart home που βλέπουν μεγαλύτερη ζήτηση τώρα και αυτές που θα δουν μετά, κάπως έτσι. Δεν χρειάζεται να μας πούνε κάτι συγκεκριμένο, διότι όλοι ενημερωνόμαστε και μόνο αν δούμε τις τελευταίες ταινίες ή διαφημίσεις, πιστεύω δίνουν την κατεύθυνση οτιδήποτε είναι μέσα στο σπίτι θα γίνει έξυπνο. Οτιδήποτε. Τι σημαίνει αυτό. Παλιά λέγαμε, άχω τα γυρνάω από τη δουλειά, θα ήθελα να έχω έναν υπηρέτη να κάνει όλες τις δουλειές και να κάθομαι να ασχολούμαι με αυτό που θέλω. Έρχομαι πάλι σε αυτό που έθιξα στην αρχή. Ότι καλύπτει μία ανάγκη για τον σύγχρονο άνθρωπο να το εξασφαλίσει περισσότερο χρόνο. Χρόνο για τη ζωή του, αντί να σηκώνεται εκείνος, να είναι εκείνος ο αισθητήρας για τον ιονιστή που είπε ο συνάδελφος ή για οτιδήποτε άλλο. Σωστό. Όλο αυτό το αυτοματοποιεί το σπίτι και είναι ο δικός του εισαγωγικά προσωπικός υπηρέτης να κάνει τα πράγματα της ρουτίνας που όμως είναι σημαντικά. Και να του αφήσει εκείνον το χρόνο για να ασχοληθεί με κάτι που του αρέσει ή και με μια άλλη επικοδομητική ασχολία. Ωραία. Μαρία. Έχει μικρόφωνο. Δεν πειράζει. Συμφωνώ με το Σωκράτη. Είναι κάτι ιδιαίτερο που έχετε δει. Κάτι περίεργο, ξέρω εγώ. Όχι. Κάτι που δεν έχουμε δει. Όχι. Όχι. Τα πάντα. Κάτι περίεργο, ιδιαίτερο. Όχι. Θα αλλάξει απάντηση. Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές που έχουμε στο σπίτι μας σιγά σιγά θα γίνουν όλες έξυπνες. Μάλιστα. Είμαι περίεργος τι θέλει να πει ο Κωνσταντίνος. Δηλαδή, ειλικρινά είμαι περίεργος. Λοιπόν, σε επίπεδο προϊοντικό, το στοίχημα δεν είναι τόσο μεγάλο. Όπως προείπαν και οι συνάδελφοι, έχουν φτιαχτεί τα πάντα έξυπνα και στο μέλλον όλες οι συσκευές θα είναι WiFi συσκευές και θα μπαίνουν κάπου. Αυτό είναι ηλυμένο εδώ και χρόνια, ούτε καν. Το στοίχημα ποιο είναι? Το στοίχημα λοιπόν πάει ένα επίπεδο παραπέρα. Και είναι θέμα πρωτοκόλλου και επικοινωνίας μέσα στο χώρο του σπιτιού. Α, τώρα αρχίζει το ενδιαφέρον. Ναι, δηλαδή υπάρχουν δύο τρόποι διασύνδεσης των προϊόντων με το εξωτερικό. Είτε πάνε απευθείας μέσω Wi-Fi, οπότε χρησιμοποιούμε το πολύ ωραίο δίκτυο για το οποίο μας βοηθάνε εδώ οι εταιρείες, που έχουν φτιάχνουν το και Wi-Fi. Και εδώ έχουν, δεν το διαφημίζουν πολύ. Χρειάζεται πολύ καλό Wi-Fi να το κάνουν αυτό. Είτε πάνε μέσα από κάποιο κλειστό πρωτόκολλο σε ένα home automation hub. Αυτή είναι η λύση που ας πούμε οι πιο σοβαρές εταιρείες home automation κάνουν τώρα. Δηλαδή δεν εμπιστεύονται τόσο πολύ ακόμα το Wi-Fi, έχουν το δικό τους hub και χρησιμοποιούν κάποια εσωτερικά πρωτόκολλα επικοινωνίας, όπως είναι το Z-Wave, που είπε η Μαρία πριν, όπως είναι το Enocean, όπως είναι το Zigbee βέβαια, όπως είναι τη Somfy, το IO και το RTS. Λοιπόν, γίνεται ένας κακός χαμός αν δεν πας μέσω Wi-Fi στο hub και υπάρχει πολύ μεγάλη προσπάθεια αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό να φτιαχτεί ένα δίκτυο το οποίο θα είναι κοινό. Θα το υιοθετήσουν όλοι οι μεγάλοι παίχτες, ώστε να φύγει αυτός ο χαμός που γίνεται από τη μέση. Ένα από αυτά τα δίκτυα που φτιάχνονται και από ό,τι ξέρω η Somfy είναι institutional member και λέγεται Thread. Θα το δούμε τα επόμενα χρόνια, ίσως το υιοθετήσουν όλοι οι μεγάλοι να φτιαχτεί μια τάξη. Το δεύτερο μεγάλο στοίχημα είναι ότι ωραία, τα βάζουμε όλα αυτά τα προϊόντα. Ναι, το πρόβλημα είναι θα βρείτε ένα πρωτόκολλο που θα μιλάνε όλα μεταξύ τους. Το δεύτερο μεγάλο στοίχημα λοιπόν που υπάρχει είναι πώς θα τα μανατζάρεις όλα αυτά τα πράγματα. Εκεί λοιπόν. Εδώ θέλω σχόλιο από όλους τους, γιατί αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό. Χρειάζεται τρομερός προγραμματισμός. Δηλαδή, χρειάζεται να φτιάξει ένα application το οποίο θα μπορεί να βάλει αυτή την τάξη και την συμβατότητα να μπορείς να την κάνεις εύκολα τόσο σε επίπεδο product developer όσο και των developers που υπάρχουν στα οικοσυστήματα για να μπορείς να το κάνεις να δουλέψει. Γιατί όσο το ανοίγεις αυτό το σύστημα, τόσο πιο μεγάλη είναι η ανάγκη προγραμματιστική για να έχεις μια καλή εμπειρία χρήσης. Ωραία. Για να το σχολιάσουν λίγο αυτό που λες, γιατί νομίζω ότι εδώ πιάνουμε λίγο την καρδιά του ζητήματος, που είναι η διασύνδεση σε επίπεδο hardware και διασύνδεση σε επίπεδο management. Θέλω λοιπόν ένα σχόλιο και μετά θα σας πω την ερώτηση που θα κάνω. Θέλω να συμπληρώσω ότι το άλλο ένα κομμάτι που είναι πολύ σημαντικό είναι η χρηστικότητα όλων αυτών των προϊόντων. Δηλαδή το ότι πρέπει να είναι βατά για τον μέσο καταναλωτή να μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Ναι, αυτό λέει ο Κωνσταντίνος. Περίμενε. Ο Κωνσταντίνος λέει κάτι το οποίο. Ένα application. Ωραία. Εδώ. Και εσύ το ίδιο λες.
Αν έχεις ένα application που να είναι εύκολο να διασυνδεθούν οι συσκευές πάνω. Ναι, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, να όλοι οι κατασκευαστές να πάνε όλοι να επενδύσουν σε ένα και μόνο application. Ναι, ωραία. Ο κάθε ένας για την γκάμα που έχει διαθέσιμη επιλέγει ένα πρότυπο και βγάζει ένα application. Ας το πρότυπο στην άκρη. Νομίζω το πρωτόκολλο επικοινωνίας. Μπορεί να διαφωνεί ο Σωκράτης, γιατί τον είδα πριν μου έκανε νόημα. Αλλά με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα λυθεί. Το θέμα είναι one up. Για πες, Σωκράτη, λίγο εσύ. Γιατί είναι πολύ δύσκολο, κατά τη γνώμη μου, να δημιουργηθεί και τεχνικά και πρακτικά να γίνει, να εφαρμοστεί. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει άμεσα κάτι τέτοιο και εξού και βλέπουμε την τάση για τα Google Alexa, Home Assistant, Google Alexa. Με προλαβαίνεις την ερώτηση. Λοιπόν, ωραία, κάτσε λίγο να το σχολιάσω και θα πανέλθουμε σε αυτό. Εγώ λοιπόν ακριβώς πάνω σε αυτό θα πω το εξής. Η προϊστορία μας έχει δείξει την τεχνολογία όταν πέφτουν όλοι οι κατασκευαστές, οι παίκτες κλπ. Βγάζουν τα δικά τους συστήματα, δικές τους πλατφόρμες του τέστιν μέχρι να ομογενοποιηθούν κάτι unify, να βγει κάποιο σύστημα κλπ. Περνάνε πολλά στάδια. Εδώ πέρα λοιπόν, όπως πολύ ωραία ανέφερε η Μαρία, έρχονται ο ρόλος των ψηφιακών βοηθών, οι πλατφόρμες, Google Assistant, Alexa, όπου γι' αυτό αν θέλετε, και εδώ πέρα θα ευλογήσω λίγο τα γένια μας, η D-Link ήταν από τις πρώτες εταιρείες που επένδυσε στα προϊόντα της να είναι compatible με αυτές τις ψηφιακές βοηθούς, αλλά και με το IFTT, If This Then That, τα πρωτόκολλα αυτά. Άρα η λύση είναι, Μαρία και Σωκράτη, και θα επανέλθω σε όλους δύο, είναι Google Assistant ή Amazon Alexa, αυτοί οι δύο ψηφιακοί βοηθοί ή η Siri θα είναι το κλειδί προκειμένου να μπορεί το έξυπνο σπίτι να το διαχειρίζεται κάποιος εύκολα και γρήγορα. Η Μαρία καλύτερα πρώτα, η Μαρία ναι, ναι, η Μαρία τώρα. Και τώρα θα το φέρω μετά εδώ, γιατί εδώ έχουν δικές τους εφαρμογές οι Xiaomi, αλλά για πες. Ναι ή όχι. Θα μπορούσε, αλλά δεν νομίζω ότι είναι εφικτό. Να απομονώσεις τις εφαρμογές κάθε κατασκευαστή. Όχι, να τις απομονώσεις. Λέω. Και ας απαντήσει ο Κωνσταντίνος ναι. Αυτό. Ένας, δύο, τρεις. Θα επανέλθω όμως μετά εδώ. Όχι, όχι. Η ερώτηση είναι η εξής. Εντάξει, για να το θέσω. Ότι εγώ αυτή τη στιγμή βλέπω ότι επειδή το έξυπνο σπίτι, πέραν από τις συσκευές που έχετε εσείς, είναι πλυντήριο, είναι κουζίνα, είναι όλα. Η διαχείριση όλων αυτών των συσκευών θα μπορούσε να γίνει είτε από το Google Home το application, είτε από τη Amazon το αντίστοιχο. Ναι ή όχι. Εν μέρη, δεν νομίζω ότι οι λεπτομέρειες που μπορείς να κάνεις με κάθε συσκευή μπορούν όλες να ενσωματωθούν στις εφαρμογές της Alexa και της Google. Ξέρεις γιατί το λέω. Γιατί με την έννοια ότι αν εγώ μέσα στο σπίτι μου έχω δύο προϊόντα της Xiaomi, άλλα δύο της D-Link, ένα της Somfy, ένα της Devolo, μου λες ότι θα πρέπει να έχω τέσσερα applications. Mm-hmm. Ωραία. Αν το πλυντήριό μου είναι LG, το ψυγείο μου Samsung, εντάξει, και η κουζίνα Bosch, άλλες τρεις. Δηλαδή, συνολικά, 7. Ωραία. Sorry, αλλά ένα ποσοστό αυτών μπορεί να καλυφθεί από εφαρμογές κοινές. Γιατί υπάρχουν έξυπνα προϊόντα τα οποία απαιτούν διαφορετική υποδομή. Τι θα πει στην Google Alexa για τον αισθητήρα κίνησης, κατέβασε τον αισθητήρα, θα της κατέβασε, όχι, ο αισθητήρας θα σου πιάσει την κίνηση ή τη θερμοκρασία. Ναι, ή ναι, κάτι. Θα μου δώσει την ενημέρωση. Θα σου δώσει την ενημέρωση. Λέω. Μια άποψη. Μπορεί να γίνει. Ωραία. Απλά είναι μεγάλη ποικιλία πλέον των προϊόντων smart home για αυτοματοποίηση. Από τα ψυγεία, από τα air condition. Ναι, αλλά δεν μπορώ εγώ να έχω όλες τόσες εφαρμογές. Αυτό λέω. Τώρα κάνω τον καταναλωτή. Ναι, 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 ναι. Κάνω τον καταναλωτή, ο οποίος, γιατί ο Κωνσταντίνος έδειξε πολύ αρχή ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, που είναι ότι ο καταναλωτής έχει μπερδευτεί. Και είναι λογικό. Το μόνο που μπορώ να πω εδώ είναι ότι η Devolo, έχοντας λάβει υπόψη της αυτά, άφησε τα Z-Wave προϊόντα της σειρά Home Control ανοιχτά. Άρα μπορούν να συνεργαστούν με προϊόντα του ίδιου προτύπου άλλων κατασκευαστών. Ωραία. Ένα σχόλιο εδώ και μετά θα πάμε σε αυτό που είπα. Γιατί αυτό παίζει με την ελληνική αγορά και το πώς γίνεται. Εγώ πολύ γρήγορα, για να μιλήσουν και οι άλλοι συνάδελφοι, θα πω το εξής. Η μετάβαση, να μου επιτραπεί ο μη δόκιμος όρος, από το χαζό σπίτι στο έξυπνο σπίτι, δεν μπορεί να γίνει μία
από τη μία στιγμή στην άλλη. Ωραία. Δεν μπορούμε να γκρεμίσουμε τα σπίτια, να φτιάξουμε υποδομές μέσα που χρειάζονται ένα unified σύστημα και να το κάνουμε έξυπνο. Σε αυτή τη μετάβαση βοηθούμε όλοι εμείς σαν κατασκευαστές. Βγάζουμε έξυπνες συσκευές που μπαίνουν επιπρόσθετα σε ένα χαζό εισαγωγικά σπίτι και έτσι βοηθούμε να εξοικειωθούμε στο έξυπνο μέχρι να μπορούμε να έρθουμε στην επιθυμητή κατάσταση. Και πρέπει να γίνει η τεχνολογία και προσιτή οικονομικά για να μπορέσουν να την υιοθετήσουν όλοι, διότι όλοι έχουν την ανάγκη για αυτό που λέγαμε αρχικά του χρόνου. Okay. Δημήτρη, εσείς έχετε και δικό σας app. Προφανώς. Αυτό λοιπόν που είπα και στην αρχή και αυτό είναι που μας διαφοροποιεί είναι ότι είμαστε one-stop shop. Δηλαδή κάποιος μπορεί να βρει τα πάντα, να βρει κινητό, το οποίο ελέγχεις, προς το παρόν τουλάχιστον, ελέγχεις τις συσκευές σου. Έχουμε το δικό μας app, το οποίο είναι στη λογική του if then that. Άρα είναι κάτι που να το κάνει ο καθένας. Δηλαδή το κάνω και εγώ που δεν είμαι ο πιο expert στην τεχνολογία. Ναι, ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι, αλλά είναι μόνο για τα δικά σας προϊόντα. Περίμενε. Το πιο σημαντικό λοιπόν ποιο είναι. Και εδώ είναι και νομίζω υπόθηκε. Το πιο σημαντικό είναι λοιπόν ότι αυτό πρέπει να ανοίξει. Δηλαδή αν δείτε τι κάνει η Xiaomi, ανοίγει τη συνεργασία με την IKEA. Ανοίγει τη συνεργασία με τη Philips. Ανοίγει τη συνεργασία με την Google. Αυτό λοιπόν που θα γίνει στο τέλος, γιατί όλοι κοιτάνε, μάλλον πρέπει να κοιτάνε τον καταναλωτή. Ο καταναλωτής θέλει απλά πράγματα. Θέλει να μπορεί εύκολα να διαλέγει. Δεν μπορεί να του πει τι θα πάρει. Θα πάρει όποιο προϊόν θέλει. Θέλει να δουλεύουν όλα λοιπόν. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να κάνουν οι μεγάλοι κατασκευαστές, αυτοί που τρέχουν το project, είναι να ανοίξουν τις συνεργασίες. Όταν τις ανοίξουν, όλα θα επικοινωνούν. Και τότε θα είναι πραγματικά smart home. Πόσο μακριά είμαστε? Κοίτα, δεν νομίζω ότι είμαστε πολύ μακριά. Πάντως αυτό που σίγουρα θα φέρει επανάσταση είναι όταν, αυτό που είπα στην αρχή, όταν πλέον τα προϊόντα μπορούν μόνα τους να παίρνουν αποφάσεις. Και αυτό δεν είναι επιστημονική φαντασία. Δηλαδή το διαβάζεις στο σπίτι του Bill Gates, γίνεται. Αφού γίνεται εκεί, μπορεί να γίνει παντού. Δεν νομίζω ότι είμαστε πολύ μακριά. Όλοι έχουν πολλά έξυπνα προϊόντα, απλά ακόμα κοιμούνται. Είναι αυτό, δηλαδή θα μεγαλώσει εκθετικά ξαφνικά. Ωραία. Στον Κωνσταντίνο. Λίγο σχολεία σε αυτό και μετά θέλω Ελλάδα. Θα συμφωνήσω πολύ. Η Somfy έχει κλειστό application με τα πάντα σχεδόν εδώ και 5-6-7 χρόνια και μόλις πριν 2-3 χρόνια παγκοσμίως λάνσαρε μια καινούργια στρατηγική την οποία την ονόμασε Show Open. Αυτό που κατάλαβε πολύ γρήγορα είναι ότι πρέπει να ανοίξουμε όλοι τα πάντα προς όλες τις κατευθύνσεις. Δηλαδή, τα προϊόντα πρέπει να ανοίξουν και να είναι συμβατά. Και το λέω μια εταιρεία η οποία έχει πραγματικά το δικό της πρωτόκολλο, λειτουργεί τέλεια, έχει ένα πολύ ωραίο application και έχει όλο το οικοσύστημα. Ναι, λέει τα δικά σας. Μπράβο. Είδαμε λοιπόν ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι να ανοίξουμε τα προϊόντα μας προς όλα τα home automation hubs. Το κάναμε πρόσφατα παγκοσμίως μαζί με τη Legrand, για παράδειγμα. Ανοίξαμε τις Legrand το hub στα δικά μας προϊόντα. Εμείς ανοίξαμε στις Legrand τους διακόπτες. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα είναι ότι θα δούμε ξαφνικά εκθετική αύξηση της ζήτησης αγοράς. Σκεφτείτε το. Υπάρχει τεράστιο εμπορικό αποτέλεσμα. Και επίσης θα πρέπει να ανοίξουν οι συμβατότητες στον home automation hub, για όσους τα έχουν και δεν έχουν Wi-Fi, με όλους τους μεγάλους, με όλα τα μεγάλα οικοσυστήματα. Επομένως, συμβατότητα, άνοιγμα της συμβατότητας σε όλα τα επίπεδα. Η Μαρία είπε κάτι πριν και ισχύει, και το είπα και εγώ πριν, χρειάζεται τρομερός προγραμματισμός. Τρομερός. Και πολύ πιθανόν κάποια προϊόντα, ενώ λειτουργούσαν πολύ ωραία με το hub το δικό τους και είχαν 10 λειτουργίες, όταν θα περάσουν πάνω στο hub του Alexa ή της Google, να πρέπει προγραμματιστικά να διαλέξεις τις 2-3 τις πιο σημαντικές. Αλλά, Μαρία, είναι πολύ πιο σημαντικό από το να έχεις 3 προϊόντα με 10 λειτουργίες, να έχεις 100 προϊόντα με τις 2 βασικές. Αυτή είναι η χρυσή τομή. Και δεδομένως το AI που λέγε, να το κάνει και αυτόματα να το ρυθμίζει. Ακριβώς. Αυτό είναι το αμέσως επόμενο βήμα, κατά τη γνώμη μας. Δηλαδή. Στην Ελλάδα, τι έχουμε πρόβλημα στην Ελλάδα? Είναι μια τι θα δούμε τις επόμενες, για να αρχίσουμε να το κλείνουμε, τους επόμενους μήνες, χρόνια στην ελληνική αγορά? Στην Ελλάδα, νομίζω, sky's the limit, που λένε και οι Αμερικάνοι φίλοι μας. Πω, είσαι, μ' άρεσε αυτό, εντάξει. Που σημαίνει ότι είμαστε πολύ χαμηλά τώρα. Όχι. Ίσα-ίσα. Έχουμε κάνει πολύ καλά βήματα. Έχουμε σκορπίσει λίγο τα πράγματα, τα οποία χρειάζεται να συγκεντρωθούν, αλλά έχουμε όλους τους ιονούς θετικούς. Το πρώτο σημαντικό είναι Έχετε ότι... Black Friday, γι' αυτό. Όχι, δεν είναι εμπορικά. Το εμπορικό είναι το μικρότερο κομμάτι.
Θα έρθουν όλες αυτές οι εξελίξεις από το εξωτερικό, θα δούμε πρωτόκολλα να ενοποιούνται, θα δούμε πολύ καλό προγραμματισμό και τις βάσεις των μεγάλων, τα οικοσυστήματα να γίνονται ακόμα πιο εύκολα στη χρήση. Τοπικά οι εταιρείες εδώ βλέπουμε ότι έχουν πολύ μεγάλη κινητοποίηση, δηλαδή τα business community έχουν αρχίσει και βάζουν το home automation στο κέντρο. Επομένως γίνεται προτεραιότητα όχι μόνο σε επίπεδο planning, αλλά και σε επίπεδο implementation και follow-up. Φτιάχνετε γνώση σε ανθρώπους, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτή τη στιγμή λείπει η γνώση ώστε να μπορείς να πας να τη μεταλαμπαδεύσεις στην αγορά. Ένα σημαντικό πρόβλημα είναι το γεγονός ότι να γίνει το home automation κέντρο για τις εταιρείες, πρέπει να γίνει κέντρο για αυτούς που το απουλάνε και στο τέλος πρέπει να ενημερωθεί και ο τελευταίος πελάτης. Αν δεν πάει όλο αυτό το πράγμα προς τα κάτω, που θα πάει, επειδή το βλέπουμε τι γίνεται, δεν θα πάμε τόσο γρήγορα. Και το τρίτο και τελευταίο κομμάτι είναι οι προοπτικές της ελληνικής αγοράς. Βλέπουμε μία ανάπτυξη στην ελληνική αγορά, περιμένουμε να έρθει. Αυτή η ανάπτυξη δεν περιμένουμε να είναι τόσο μεγάλη σε ποσότητα όπως τη δεκαετία του 2000, αλλά περιμένουμε πολύ μεγάλη ανάπτυξη σε ποιότητα, σε upgrade. Δηλαδή, το smart home είναι κάτι το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από πολλούς ανθρώπους που αγοράζουν περιουσίες και μένουν στο εξωτερικό για έλεγχο των σπιτιών τους. Αλλά επίσης και σε όλες τις ανακοινήσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή, είναι κάτι που το βλέπουμε στη Σόμφη, οι άνθρωποι κάνουν upgrade και κάνουν τα σπίτια τους έξυπνα πολύ εύκολα. Ωραία. Και βλέπουμε πολύ μεγάλη αύξηση πωλήσεων. Okay. Μαρία, Ελλάδα, τι βλέπεις? Πιστεύω ότι έχουμε ακόμα πολλή ανάπτυξη μπροστά μας να δούμε, να έρθει. Και είστε χαρούμενοι τις εταιρείες, γιατί αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε... Είναι μια δύσκολη αγορά, δεν είναι εύκολη αγορά. Ο κόσμος είναι ακόμα επιφυλακτικός, δεν είναι εκπαιδευμένος κατάλληλα να καταλάβει τα πλεονεκτήματα από ένα έξυπνο σπίτι. Πώς τον εκπαιδεύεις τότε? Τον εκπαιδεύεις με διάφορους τρόπους. Κάθε εταιρεία πρέπει να κάνει μια πολιτική ενημέρωση. Αυτή μπορεί να περιλαμβάνει εκπαιδεύσεις, διαφημίσεις. Τους retailers και οι οποίοι με τη σειρά τους πρέπει να εκπαιδεύσουν τους τελικούς καταναλωτές. Δηλαδή, αν δεν έχεις έναν πολιτή ο οποίος είναι ενημερωμένος, πώς θα ενημερωθεί και ο πολιτής? Σωστό. Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό από μόνο του. Πρέπει και κάθε εταιρεία από τη μεριά της να κάνει ενέργειες marketing που θα βοηθήσουν. Διαφημίσεις δηλαδή, όχι απαραίτητα κάτι πυρηνική φυσική. Αλλά πρέπει να εκπαιδεύσει το κοινό. Με τα μέσα που διαθέτει. Άρα είναι κλειδί το εκπαίδευση του κοινού. Οκ. Μάλιστα. Ωραία. Σοκράτη. Εγώ θεωρώ ότι στην Ελλάδα είμαστε πολύ τυχεροί, διότι έχουμε πρόσβαση σε όλες αυτές τις νέες τεχνολογίες. Το θέμα ποιο είναι? Δύο είναι τα σημεία που πρέπει να επικεντρωθούμε. Γενικότερα όλες οι εταιρείες που ασχολούνται με το smart home. Το πολύ σωστό εκπαίδευση που αναφέρθηκε, και όταν λέμε εκπαίδευση, ποιο? Να αντιληφθεί ο κόσμος ότι δεν είναι gadget. Είναι κάλυψη βασικών αναγκών. Το βλέπουν ακόμα σαν gadget, σαν κάτι απρόσιτο, μόνο για αυτούς που θέλουν Bluetooth πιπίλα κλπ. Σ' άρεσε Bluetooth πιπίλα. Μ' άρεσε πάρα πολύ, είναι και η ιδέα αυτό, θα το συζητήσω. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, να κάνουμε την τεχνολογία προσιτή, δηλαδή πιο οικονομική, αυτό είναι κομμάτι των εταιριών, των βεντόρων, ας πούμε, στους κατασκευαστές. Και δεύτερον, εκπαίδευση δεν είναι gadget, είναι η κάλυψη αναγκών. Ναι, αλλά θα πρέπει να το κάνετε κι εσείς πιο εύκολο. Δηλαδή, όλα αυτά που λέγαμε σαφώς. Είναι μέσα στο παιχνίδι. Δεν είναι, αν δεν το κάνεις εύκολο, δεν θα είναι. Σαφώς. Ωραία. Δημήτρη. Ωραία. Θα συμφωνήσω εγώ με όσα υπόθηκαν. Βασικά, πρέπει να γίνουν πολλά πολλούς. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, υποδομές. Χρειαζόμαστε, δηλαδή πρέπει οι πάροχοι τηλεπικοινωνιών να επενδύσουν στην συνεργασία με την πολιτεία, ώστε να έχουμε και γρηγορότερο ίντερνετ και πιο αξιόπιστο και πιο οικονομικό, θα τολμήσω να πω. Πάντως, upgrade στα σπίτια κάνουμε, είπαμε. Κάνουμε. Αυτή τη στιγμή κάνουμε. Λοιπόν, απ' την άλλη, και αυτό υπόθηκε, πρέπει τώρα όλοι οι διανομής, τα τοπικά γραφεία συνεργασία με τα σημεία διάθεσης και τον ειδικό τύπο, να εκπαιδεύσουν τον κόσμο, να καταλάβει τι είναι αυτό που πάει να πάρει. Είτε με live demos, είτε με οποιαδήποτε. Υποδομές, εκπαίδευση. Μπράβο, πολύ σημαντικό. Ύστερα, ένα πάρα πολύ σημαντικό επίσης, και είναι στα χέρια των κατασκευαστών, είναι ότι πρέπει να φροντίσουμε να φύγει το premium από την τιμή των προϊόντων. Ο καταναλωτής θα πληρώσει για ένα πλυντήριο 400 ευρώ. Δεν θα πληρώσει για το πλυντήριο επειδή είναι WiFi 30% παραπάνω. Αυτό είναι κάτι που μάλλον πρέπει να το... Δηλαδή, εμείς το έχουμε καταλάβει και προσπαθούμε να το κάνουμε πράξη.
Θεωρούμε ότι ο καταναλωτής θέλει την έξτρα υπηρεσία, δεν είναι διαθυμένος να πληρώσει πολύ παραπάνω. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα. Εντάξει, όμως να σου πω κάτι. Δηλαδή, να σου πω γιατί είναι πολύ σημαντικό. Γιατί το νούμερο ένα θέμα είναι να φτάσει το προϊόν στους χρήστες. Αυτό θα δημιουργήσει πολλά data. Τα πολλά data, πιο έξυπνα μηχανήματα. Πιο έξυπνες συσκευές. Οι πιο έξυπνες συσκευές θα γίνουν πιο φτηνές, περισσότερα data και αυτό είναι ένας κύκλος επιτυχίας. Άρα πρέπει να σπάσουμε αυτό το πράγμα. Λες ότι πρέπει εσείς οι κατασκευαστές να μειώσετε τα περιθώρια κέρδους σας. Εντάξει, εγώ λέω όχι τα δικά μας, όλη τη αλυσίδα. Α, αυτό είναι πιο σημαντικό. Να φύγει το premium, λέω. Προφανώς, να φύγει το premium. Εγώ λέω ότι πρέπει να φύγει το premium. Γιατί μπαίνει ένα premium το οποίο δεν δικαιολογείται. Είναι πολύ σημαντικό. Άρα εκπαίδευση, χρηστή, upgrade και mass market. Μάλιστα, ενδιαφέρον. Κάτι άλλο ξέχασα από όλα αυτά? Νομίζω όχι. Οπότε θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ένα χειροκρότημα. Α, έχουμε ερωτήσεις. Ευχαριστούμε και εμείς. Έχουμε ερωτήσεις. Θα πάρω δύο ερωτήσεις. Μία, ο κύριος και ο κύριος πίσω. Με συγχωρείτε. Δεν το ανέφερα, γιατί το είπα πριν. Το νούμερο ένα θέμα αυτή τη στιγμή, ειδικά στον δυτικό κόσμο, είναι το θέμα της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων. Άρα, εάν δεν καταφέρουμε εμείς όλα τα προϊόντα να πληρούν αυτές τις προδιαγραφές, τότε τα data δεν θα μοιράζονται. Όταν τα data δεν μοιράζονται, τα προϊόντα δεν γίνονται πιο έξυπνα. Time. Νομίζω δεν είναι αυτή η ασφάλεια όμως. Αυτή η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων. Η γενική ασφάλεια είναι από τα μεγαλύτερα ζητήματα που υπάρχουν. Ποια? Η ασφάλεια εννοεί το πώς άμα δεν σε χακέψουν. Α, οκ. Σωστό. Τελικά κάποιος άλλος θα το σχολιάσει? Όχι. Εκεί εγώ το μόνο που θέλω να σας πω ότι πολύ σωστή τοποθέτηση. Εκεί πέρα λοιπόν διασφαλίζουν, εδώ ερχόμαστε λίγο στο premium, κάποιες εταιρείες τέλος πάντων, προσπαθούν να διασφαλίσουν τους πελάτες τους με τον τρόπο τον τεχνολογικά άρτιο, για να μην γίνεται αυτό το πράγμα. Είμαστε ακόμα όμως, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όσο εξελίσσεται η ασφάλεια, εξελίσσονται και οι τρόποι παρέμβασης και, αν το θέλετε, το χακάρισμα που αναφέρθηκε. Είναι μια συνεχής προσπάθεια να εξελίσσεις και να φτιάχνεις τα προϊόντα σου. Με τέτοιο τρόπο, ώστε να πληρούν αυτές τις προδιαγραφές ασφαλείας, τουλάχιστον τις μήνυμα. Και εμείς θέλουμε να συμπληρώσουμε. Να συμπληρώσετε πάνω στην ασφάλεια. Θα πάρω και πάλι μια ερώτηση. Πριν το δώσω, γιατί έξω μου γκρινιάζουν γι' αυτό. Ωραία. Πολύ γρήγορα να πω ότι φαντάζομαι όλοι οι κατασκευαστές, όπως και εμείς στην Devolo, έχουμε κρυπτογράφηση δεδομένων σε όλα μας τα προϊόντα και τη σειρά Home Control, φυσικά και στα Powerline. Χρησιμοποιούμε σερβερ εντός Ευρώπης, όπου πληρούν τις προδιαγραφές και τα πρότυπα ασφαλείας που απαιτούνται. Σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι η ασφάλεια και εμείς στην Devolo σίγουρα φροντίζουμε γι' αυτό. Και να δώσω εδώ και στη Σόμφη να μας πει. Είναι ο λόγος για τον οποίο, ας πούμε, είναι το αδύναμο σημείο των Wi-Fi connection είναι ακριβώς αυτό, είναι η ασφάλεια. Είναι ο λόγος για τον οποίο κάποιες εταιρείες, όπως και η Σόμφη ή κάποιες άλλες, όπως έχουν κρατήσει τα κλειστά πρωτόκολλα επικοινωνίας που έχουν κρυπτογράφηση και δεν σπάνε με τίποτα. Δηλαδή, αυτό είναι το. Θα πρέπει να ανοίξουμε σίγουρα προς το Wi-Fi που θα κάνει πιο massive το. Αλλά θέλει λίγο προσοχή. Θέλει καλύτερο σήμα και καλύτερη ασφάλεια το Ωραία. Wi-Fi. Ερώτηση. Γρήγορη. Πολύ σωστή τοποθέτηση. Εγώ μεταφορικά το είπα και μάλιστα ακριβώς έτσι γίνεται προσιτή η νέα τεχνολογία και το smart home. Ακριβώς επειδή δεν μπορεί να το γκρεμίσει κυριολεκτικά το χαζό σπίτι, με τη βοήθεια τέτοιων συσκευών και τέτοιων κατασκευαστών, καταφέρνεις επιπροσθέτως να το κάνεις έξυπνο. Απλά μεταξύ μας, το τέλειο έξυπνο σπίτι είναι ένα που χτίζεται από την αρχή με τη σωστή υποδομή και μετά που αφομοιώνει και όλους τους αυτοματισμούς και άλλων εταιριών μεγάλων που δεν βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο πάνελ και θα μπορούσαν να σας το πούν καλύτερα. Βλέπε
όλους τους ηλεκτρολογικούς εγκαταστάτες και κατασκευαστές και τεχνολογίες. Είναι πολύ μεγαλύτερο το οικοσύστημα από ό,τι νομίζουμε. Ναι. Ελπίζω πάντως είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Αυτό ακριβώς εννοούσα. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, θέλετε κάτι άλλο? Όχι. Okay.